Θάλασσα από νεκρά ψάρια ξανά στο Αποσελέμι, αναφέρει η εφημερίδα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι αναλύσεις για να διαπιστωθεί η αιτία του φαινομένου. Ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει ο Χριστόφορος Παπαδάκης και η Γεωργία Ημακάκη, στο ίδιο έργο θεατές για ακόμα μία χρονιά. Και αμέσως σήμανε συναγερμός στους φορείς που εμπλέκονται στο κομμάτι των αναλύσεων. Γίνεται μία πρώτη αναφορά εδώ στην εφημερίδα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν έλλειψη οξυγόνου, αλλά θα ακολουθήσουν έρευνες, θα ακολουθήσουν αναλύσεις, προκειμένου βέβαια να αποκλιμακωθεί έτσι το κλίμα ανησυχίας που έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Παντελή Καθάριο, Διευθυντή Ερευνών στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Καθάριο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Προχωρώντας σε μία πρώτη ανάγνωση της εικόνας και των πλάνων που μεταδώσαμε και εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV με φόντο τα νεκρά ψάρια εκεί στο φράγμα από Σελέμι, τι έχετε να μας πείτε? Το φαινόμενο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο. Και μάλιστα ήταν περίπου ίδια περίοδος. Πέρσι το Μάιο είχε εμφανιστεί πάλι το ίδιο φαινόμενο με μαζική θνησιμότητα ψαριών στις εκβολές του Αποσελέμι, δεν είναι στο φαινόμενο, στις εκβολές κάτω. Και τότε, αλλά και τώρα, από ό,τι φαίνεται, το φαινόμενο οφείλεται σε κάποιο τοξικό μικροθήκος. Συνήθως υπάρχει... Συγγνώμη, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε και σας βλέπουμε, κύριε Καθαρή. Ναι, ωραία. Απλά μιλάω από το τηλέφωνο και πάει τώρα. Κατανοητό. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι τις ανοιξιάτικους μήνες και λόγω των θρεπτικών ουσιών που υπάρχουν στο νερό και λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, αλλά κυρίως της μορφολογίας της περιοχής, γιατί αν πάτε εκεί στις εκβολές θα δείτε ότι είναι ένα κλειστό σύστημα. Οι εκβολές δεν είναι σε άμεση επαφή, σε άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Έτσι δημιουργείται άνθηση κάποιων μικροφυκών. Κάποια από αυτά τα μικροφύκη πιθανόν να είναι τοξικά. Υπάρχουν τέτοια μικροφύκη και έχουν αναφερθεί σε παρελθόν. Δεν νομίζω ότι είναι πτώση του οξυγόνου. Μετρήσαμε οξυγόνο, ήταν σε ανεκτά επίπεδα από τα ψάρια, τα ψάρια. Νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση τοξικού φύκους. Τώρα θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναλύσεις, να ταυτοποιήσουμε το είδος, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο μικροφύκος που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Το είδος από τον Έλα. Και πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, δηλαδή από πού προήλθε αυτή η εξέλιξη, απόρρια? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Συνήθως είναι να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες περιβαλλοντικές, αύξηση θρεπτικών και, σας είπα, βοηθάει πάρα πολύ και η μορφολογία και της περιοχής. Το κλειστό αυτό οικοσύστημα, νομίζω ότι πλέον μπορεί να είναι και κάτι εποχιακό. Γιατί, σας είπα, την ίδια περίοδο πέρσι είχαμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Οπότε τώρα θα το δούμε λίγο πιο... Θα προχωρήσουμε περισσότερο τις αναλύσεις. Κύριε Καθάρη, για να το πω λίγο έτσι πιο απλά και να κατανοήσει και κόσμος που δεν έχει επαφή με το φαινόμενο και δεν γνωρίζει και πολλά. Έχουμε να κάνουμε με μία μόλυνση υδάτων εντός ή εκτός εισαγωγικών και θα πρέπει ένας λουόμενος ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής να αποφύγει την επαφή με τα ύδατα και της περιοχής? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αφορά μόνο το κομμάτι το εκβολικό. Είναι ότι το γλυκό νερό του ποταμού είναι εκεί στις παράκτιες περιοχές εκεί στον Αποσελέμι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα εκείνη η περιοχή είναι επιβαρημένη αυτή την περίοδο. Προφανώς όμως νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα πάει να κάνει μπάνιο σε γλυκά νερά τα οποία είναι. Συγγνώμη, αλλά με παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σας ακούμε και σας βλέπουμε, κύριε Καθαρή. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αυτό νομίζω πάντως είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με άνθηση τοξικού φυτοπλανκτού και δεν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι εντελώς απρόσμενο. Σας είπα, είχε εμφανιστεί και πέρσι. Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα να βλέπεις τα νεκρά ψάρια εκεί στην περιοχή, ειδικά στην περίοδο. Θα πρέπει να γίνει περισυλλογή των νεκρών ψαριών και νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά
σε αυτή τη φάση. Θα υπάρξουν, λίγο χρόνο ακόμα για να είμαστε σίγουροι. Θα υπάρξουν περαιτέρω αναλύσεις και ποιο το χρονοδιάγραμμα, ναι, οπότε θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Κοιτάξτε, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα ξέρουμε και το είδος του φυτοπλακτού που έχει κάνει την ζημιά. Ναι. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι τοξικό φύκος. Σας είπα, ταιριάζει πάρα πολύ η εικόνα με το περσινό. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι αφαιρετικό. Κύριε Καθάρη, μία τελευταία ερώτηση. Επειδή και πέρυσι είχαμε γίνει έτσι μάρτυρες του ίδιου περιστατικού, στο ίδιο έργο θεατές για δεύτερη χρονιά, θα γίνουμε και του χρόνου. Δηλαδή, υπάρχει μία διαδικασία πρόληψης της όλης κατάστασης, γιατί διανύουμε και μία τουριστική σεζόν. Ναι, το ξέρω. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να γίνει να δούμε συγκεκριμένη περιοχή, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο είδος παρέμβασης, ώστε να επικοινωνεί το νερό με τη θάλασσα. Και τα ψάρια, όταν βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, να μπορούν να διαφύγουν στη θάλασσα, γιατί είναι κεφαλόπουλα που μπορούν να βρουν στη θάλασσα. Αυτό μόνο, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με μελέτη. Δεν μπορεί να γίνει έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, πρέπει να γίνει να πραγματοποιηθεί μια μελέτη περιβαλλοντική, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η όποια παρέμβαση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, κύριε Καθάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά.